μια πετυχημένη προετοιμασία, ένα πετυχημένο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και με την εικόνα του μέσα στο γήπεδο, αλλά και γενικότερα με την οργάνωση της προετοιμασίας στην Ολλανδία, για την οποία υπεύθυνος ήταν ο Γιάννης Γλυκός, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα στα Θεσσαλονίκη από το Λίμπερο. Καλησπέρα σε όλους. Άκρος πετυχημένη θα τη χαρακτηρίζαμε την παρουσία του Άρη στην Ολλανδία και εντός του γηπέδου με βάση των αποτελεσμάτων, αλλά και εκτός γηπέδου έχουν μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένοι άνθρωποι της ομάδας από την οργάνωση και από το πρόγραμμα το οποίο νομίσατε εσείς, έτσι, και η εταιρεία σας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όπως έχω πει εξ αρχής και όπως συζήτησα και με άλλο συναδελφό σας, εγώ εργάζομαι για την εταιρεία PR Sport του Γιάκο Γιάνσεν. Mm-hmm. Είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται πολλά χρόνια στο αντικείμενο. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πολλές προετοιμασίες βελγικών, ολλανδικών και πολλών ξένων ομάδων. Mm-hmm. Η προετοιμασία αυτή οργανώθηκε στη συνεργασία με τον Άρη, mm-hmm. Κάτω από ένα συγκεκριμένο σκεπτικό και μια συγκεκριμένη στρατηγική. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ήταν μια ήρεμη προετοιμασία. Mm-hmm. Δεν υπήρξαν προβλήματα, mm-hmm. δεν υπήρξαν θέματα. Όλα, δόξα τω Θεώ, πήγαν μια χαρά και γι' αυτό το λόγο είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι. Και άλλωστε αυτός είναι ο κύριος στόχος μας κάθε σεζόν, mm-hmm. κάθε προετοιμασία να εξελίσσεται ομαλά και καλά για την ομάδα που έρχεται. Εσείς έτσι ως παρατηρητής και με μια πιο ουδέτερη ματιά, πώς ζήσατε τον Άρη αυτό το διάστημα? Πώς ο Άρης είναι μια οικογένεια, κάτι mm-hmm. το οποίο μας εντυπωσίασε όλους εδώ πέρα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά, επειδή ξέρω ότι έχει γίνει ένα, ας το πούμε έτσι, επανακτήσιμο της ομάδας, mm-hmm. Λόγω αλλαγής κατηγορίας όλων αυτών. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο είναι όλοι μαζί, Έλληνες, ξένοι, όλοι οι παίχτες, όλο το προπονητικό team. Είναι μια πάρα πολύ οικογενειακή κατάσταση και με την εμπειρία που έχω στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, θεωρώ ότι είναι η αρχή και το τέλος μιας πετυχημένης σεζόν, είναι το να είναι η ομάδα ενωμένη, mm-hmm. Να υπάρχει σύμπνοια και καλή σχέση μεταξύ όλων των ανθρώπων της ομάδας. Είναι η βάση, το ξέρετε κι εσείς, όντας μέσα στο ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια, για να δημιουργηθεί κάτι καλό μέσα στην σεζόν και η βάση, η χημεία εκτός γηπέδου, για να βρεθεί και η χημεία εντός γηπέδου, που και εκεί έχετε την εικόνα, έχετε εικόνα από την ομάδα. Και θα θέλαμε έτσι τη γνώμη σας, πώς τον είδατε τον Άρη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι προπονητής, ούτε έχω, η ειδικότητά μου είναι το ποδόσφαιρο αγωνιστικά, για να έχω άποψη σαν φίλαθλος, ναι, που παρακολουθώ. Είδα μια δεμένη ομάδα, αυτό που λέμε η μπάλα κάτω ασταμάτητα. Κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ναι, και νομίζω ότι γενικότερα η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία όσον αφορά τη συνοχή της, ενώ ακόμα χτίζεται, έτσι, υπάρχει δρόμος ακόμα, δηλαδή, για να φτάσουμε σε, πιστεύω σαν ομάδα, για να φτάσει σε καλύτερη δυνατή εικόνα. Ναι. Βελτιώσεις, άκουσα την τελευταία συνέντευξη του προπονητή μου δίπλα του, ναι, και ενώ η ομάδα έχει κερδίσει δεύτερο αγώνα σερί μετά από 16 ώρες, είπε ότι μιλούσε για τις αδυναμίες της ομάδας. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, πιστεύω ότι ξεκινάνε η σωστή στρατηγική, το να βλέπεις τα δικά σου λάθη ακόμα και στις καλύτερες στιγμές σου. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ τον Άρη στο χτίσιμό του. Αλλά δεν είμαι ειδικός για να ναι, εκφέρω άποψη, ναι, 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 πάνω στο αντικείμενο. Εννοείται αυτό. Και τα αποτελέσματα αυτά τα οποία έφερε η ομάδα και η εικόνα της γενικότερα αποκτούν μεγαλύτερη αξία αν βάλουμε στην εξίσωση και το επίπεδο των αντιπάλων και την ετοιμότητα των αντιπάλων που είχε απέναντι του Άρης, έτσι. Ναι, σας μιλάω τώρα ότι ο Άρης έδωσε 4 αγώνες, ναι, με ομάδες οι οποίες ξεκινούσαν μια εβδομάδα μετά το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχουν, δηλαδή, είναι ζήτημα, θα κάνουν μια προσθήκη ακόμα, ξέρω εγώ, οι δύο από αυτές. Ναι. Είναι ζήτημα. Ναι. Και επίσης είναι ζήτημα αν, δηλαδή, αυτοί σε 3 εβδομάδες έχουν παίξει 5 αγώνες. Ναι. Είναι πανέτοιμοι, υποτίθεται. Ναι. Κατάλαβα. Για την εκκίνηση. Το Άρης έβγαλε 4 αποτελέσματα, έτσι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια. Επειδή εσείς δραστηριοποιήσετε εκεί και γνωρίζεστε με τους ανθρώπους, από ολλανδικής πλευράς είχαμε έτσι κάποια αντίδραση, κάποιο σχόλιο για τον Άρη? Ναι, υπήρχαν πολύ θετικά σχόλια. Καταρχήν έχουμε ευχαριστήσει εμείς σαν εταιρεία που φέραμε μια τόσο καλή ομάδα στην Ολλανδία για να, και στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, να αγωνιστεί σε φιλικά. Έχουμε σαφώς μια, ας το πούμε έτσι, κρούση ακόμα για την επόμενη σεζόν από τώρα, το οποίο δείχνει ότι η εικόνα του Άρη ήταν εξαιρετική. Άρα πάμε και σε μια συνεργασία πιθανότατα και τα επόμενα χρόνια με τον Άρη. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, θα το πει ο Άρης. Εμείς σαφώς και θα προτείνουμε στον Άρη την επέκταση συνεργασίας μας, αλλά αυτό είναι θέμα της ομάδας και θα σεβαστούμε την οποιαδήποτε απόφαση. Θα είναι πάντως, νομίζω, θα συμφωνήσετε εσείς, θετικό ο Άρης να προχωρήσει κάτι τέτοιο, ώστε να μην χρειάζεται κάθε καλοκαίρι, κάθε Μάιο να ψάχνετε
για την καλοκαιρινή του προετοιμασία και να γνωρίζει από νωρίτερα, πριν. Το είπα και νωρίτερα, με πήρε ένας συναδελφός, το είπα και νωρίτερα. Οι ξένες ομάδες, οι ομάδες του εξωτερικού, και αυτές που εμείς συνεργαζόμαστε εδώ στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, υπογράφουν μαζί μας από τριετή έως πενταετή συμβόλαια. Ναι. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι για 3-5 χρόνια ξέρεις με ποιον μιλάς, ξέρεις περίπου πού θα πας, τι θα αντιμετωπίσεις. Και πάνω απ' όλα, επειδή ακριβώς υπάρχει πλέον αυτή η κάθε χρόνο επαφή, αναγνωρίζει ο ένας, ξέρετε, τι χρειάζεται ο άλλος. Και εμείς προσφέρουμε στην ομάδα, όταν έχουμε κάνει μία-δύο φορές, είναι λογικό ότι μετά για μας είναι όλα αυτοματοποιημένα. Δεν ξεχνάς κάτι, δεν σου ξεφεύγει κάτι, δεν σου κάνει εντύπωση κάτι θα σου ζητήσει η ομάδα, το ξέρεις ήδη. Ναι. Είσαι ήδη ενημερωμένος. Και μακάρι ο Άρης να έρθετε σε μια συμφωνία για τα επόμενα χρόνια, γιατί η Ολλανδία φαίνεται ότι προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την προετοιμασία μιας πλήρης. Ναι, σαφώς. Αν εξαιρέσετε το φετινό καλοκαίρι, που είναι ένα extreme καλοκαίρι, είναι κάτι που έχει να συμβεί. Αυτό που ζουν οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι είναι πρωτοφανές, όπως και όλη η Ευρώπη από ό,τι διαβάζω. Ναι. Αλλά αυτό που ζουν είναι από το 1886, από ό,τι λένε εδώ, να υπάρξει τόση ζέστη. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχουν σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ θερμοκρασίας. Ναι. Και επίσης χωρίς βροχή, έτσι, ξηρασίας. Ναι, ξέρεις, νομίζω την πρώτη μέρα που βρέθηκε η ομάδα πάνω. Μόλις έφτασε το Άρης, κάναμε μια τρομερή καταιγίδα. Μόλις έφτασε, πρώτη προπόνηση. Ναι, μετά πολύ ζέστη. Μας τα μετέφεραν και οι συνάδελφοι που ήταν εκεί πέρα. Ναι. Και ήταν λίγο έτσι περίεργο να έχει στην Ολλανδία ζέστη και εδώ να βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν κάθε μέρα. Ακριβώς. Ναι, ήταν λίγο. Παράξενο πολύ. Ήταν πάρα πολύ παράξενο. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χαιρετίσματα για το συνέδερό μου. Είναι δίπλα μου ο Γιάκο και ευχαριστεί και αυτό όλο τον κόσμο του Άρη. Να είστε καλά και μακάρι να σας δούμε και την επόμενη σεζόν πάλι στην Ολλανδία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Γλυκό, τον υπεύθυνο της προετοιμασίας του Άρη.